Μετά από αγώνες πολλών χρόνων, οι δύο βυζαντινές τοιχογραφίες του 13ου αιώνα που κλάπηκαν από την εκκλησία του Αγίου Ευμιανού στην κατεχόμενη λύση επέστρεψαν στην Κύπρο. Σήμερα επαναπατρίζονται οι τοιχογραφίες του Αγίου Ευμιανού της λύσης, δύο από τα πραγματικά αριστουργήματα που βρίσκονται μέσα στο ξοκλήσι του Αγίου Ευμιανού, και θα στεγάζονται από σήμερα στο προσωρινά, βέβαια πάντοτε, στο Βυζαντινό Μουσείο του Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Τρίτου. Οι δύο τοιχογραφίες είχαν κοπεί σε 38 κομμάτια από τους κλέφτες με σκοπό να πωληθούν στη μαύρη αγορά. Μία από τις τοιχογραφίες παρουσιάζει τον Παντοκράτορα Χριστό, ο οποίος φαίνεται να ευλογεί με το ένα χέρι και στο άλλο κρατά ένα κλειστό βιβλίο που αντιπροσωπεύει τα Ευαγγέλια. Η δεύτερη τοιχογραφία απεικονίζει την Παναγία με τους Αρχαγγέλους Γαβριήλ και Μιχαήλ δεξιά και αριστερά. Βεβαίως η τοποθέτησή τους θα είναι προσωρινή μέχρι την επιστροφή στη φυσική τους θέση στον Άγιο Ευμιανό στη Λύση.